Λοιπόν, δεν μου λες τώρα, για ποιο λόγο δήλωσε συμμετοχή στο Survivor? Ποιο ήταν αυτό το οποίο σκεφτόσουν ότι θα είσαι μέσα στο Survivor? Και το λέω τώρα εκ των υστέρων, βλέποντάς το όλο αυτό. Τι γεύση σου έχει μείνει? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το δίκαιο που το είπαμε. Ναι. Το έχω ξαναπεί. Δυστυχώς ήταν για λόγους οικονομικούς. Μπήκα στο παιχνίδι. Ναι. Για... Δυστυχώς ο κόσμος, όσο και πιστεύω ψηλά να πάω στον αθλητισμό, δεν θα με γνώριζε τόσο πολύ όσο μέσα από αυτό το παιχνίδι, οπότε για αυτούς τους λόγους. Και, και για το έπαθλο. Ναι, εννοείται. Το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας, τώρα, στην αποδοχή που έχεις δεχθεί έτσι και αλλιώς από ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα κοινού, είναι αυτό το οποίο σου δίνει τη δύναμη και να συνεχίσεις σε αυτά τα οποία θέλεις στο αθλητικό σου κομμάτι, αλλά και να μπορείς να... Δεν ξέρω, για τους οικονομικούς λόγους που λέμε, για πολλοί κόσμο δεν είναι σαφής ο όρος οικονομικός λόγος. Για να πορεύεσαι αθλητικά, για να μπορείς να βιοπορίζεσαι εσύ και η μητέρα σου, ποιο είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε? Κοιτάξτε, ακούστηκα κάποια πράγματα που δεν είσαι πολύ ισχύουν. Οπότε δεν είναι όπως ακριβώς τα ανάφεραν κάποιοι. Δεν θεωρώ ότι, ας πούμε, με τις... Θες να το ξεκαθαρίσεις? Με τις διακρίσεις που έχω φέρει, δεν είναι του στυλ μου να το λέω, απλά θέλω τώρα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, δεν μου αρμόζουν κάποια... Πώς να το πω... Θα έπρεπε να κινούμε λίγο πιο διαφορετικά και πιο άνετα. Και να μπορέσω να βοηθήσω πολύ πιο εύκολα την οικογένειά μου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανθρώπους από... Έχω πολλούς φίλους συναθλητές και αυτά που είναι... Για άλλες χώρες παλεύουν και είναι σε πολύ πιο μικρές διακρίσεις από μένα. Η οικονομική κατάσταση. Ναι, και βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από μένα. Υποστηρικτικά λοιπόν, κάθε χώρα φαντάζομαι. Δεν έχει να κάνει μόνο με συλλόγους, με σωματεία κλπ. Ναι, ναι. Έχει να κάνει με το άθλημα, πιστεύεις, με το αντικείμενο? Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πολύ σταθώ σε αυτό. Ωραία, δεν θέλω να σε φέρω. Δεν θέλω σίγουρα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Το ρωτάω όμως για να μπορώ να το ξεδιαλύνω. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εσύ έχεις ως προνόμιο, ένα μεγαλύτερο χαρτί, είναι η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και σίγουρα ένα προφίλ ενός ευγενούς αθλητή, ο οποίος έχει και αυτό όλο το. Έτσι. Όλο αυτό το πακέτο, ρε παιδιά. Αυτή η ευγένεια και αν μη τι άλλο η σεμνότητα. Ποιοι είναι οι στόχοι σου? Τι έχεις στο μυαλό σου από εδώ και πέρα να κάνεις? Είμαι λίγο προβληματισμένος και θέλω ακόμα χρόνο για να μπορέσω να σκεφτώ και να για τη συνέχεια μου στον αθλητισμό. Μάλιστα. Ελπίζω αυτό να έχει θετικό πρόσημο. Με μούδια σας λίγο, περίμενα να κάτι. Ναι. Δεν φαντάζομαι να θες να αλλάξεις... Δεν ξέρω. Προβληματισμένος. Πρέπει να το συζητήσω ακόμα, πρέπει να έχω λίγο πιο καθαρό μυαλό και... Να το συζητήσω με τους δικούς μου ανθρώπους που χάρη σε αυτούς έχω φτάσει μέχρι εδώ που είμαι και μόνο χάρη σε αυτούς. Το αγαπάς όμως αυτό? Εννοείται. Εννοείται, αν δεν το αγάπαγα δεν θα... Έφτανες μέχρι δεν θα έφτανα εδώ. Ναι, όταν αγαπάμε κάτι δεν το αφήνουμε εύκολα. Δεν μου δίνεις την αίσθηση ενός ανθρώπου που τα παρατάει. Όχι, εύκολα σίγουρα δεν θα το αφήσω. Οπότε για να έχω φτάσει στο σημείο να πω αυτά τα πράγματα που λέω δεν είναι εύκολα. Είναι ο λόγος αυτός που είπες πριν, ότι για τις διακρίσεις θα έπρεπε να έχεις μια καλύτερη οικονομική άνεση. Μάλιστα. Εγώ επειδή είμαι φύση αισιόδοξη, θέλω να πιστεύω ότι όσες δυσκολίες και αν προκύπτουν στη ζωή μας, τον έχουμε μάθει να μην τα παρατάμε, συνεχίζουμε, και ότι έρχεται αυτή η στιγμή που ως διαμαγείας, θες πες το, αλλάζουν προς το καλύτερο πράγματα. Είσαι πολύ πολύ νέος για να νιώθω και να εισπράττω αυτήν έτσι την... Την απογοήτευση. Ναι, είναι απογοήτευση. Αυτό, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Αυτό όμως είναι. Αυτό το μούδιασμα. Πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγώ είχα φύγει τελείως. Ήμουνα σε μια κατάσταση που δεν ήθελα να συνεχίσω. Ήταν πολύ λίγο πριν τα προολυμπιακά τουρνουά. Ναι. Και πραγματικά το λέω και αυτή τη στιγμή ανατριχιάζω. Χάρη στους ανθρώπους μου, χάρη στον προπονητή μου, στον παππού μου, στη μάνα μου, στους φίλους μου. Ναι. Ήρθαν και με πήρανε και μου είπανε σκάντο για μας. Το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή και νιώθω άσχημα. Κάντο για μας, προσπάθησε τουλάχιστον να φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένα όνειρο που το κυνηγάω από τα 14. Είχα φύγει, τα είχα παρατήσει. Τι σε κράταγε πίσω? Τα είχα παρατήσει. Δεν θέλει. Οπότε, ναι. Και μετά από αυτό ήρθαν και πήρα πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που
δεν είχαν πρόκληση από το 2012. Ναι. Και μετά από αυτό πήρα πάλι και πρώτη θέση στο παγκόσμιο που δεν το έχω ξανακάνει. Οπότε ήρθαν οι άνθρωποι μου, με στήριξαν τόσο πολύ, mm-hmm. πίστεψαν σε μένα, πίστεψα και εγώ σε αυτούς και έκανα μεγάλες διακρίσεις. Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι πάλι προβληματισμένος με πράγματα που υπόθηκαν και ακούστηκαν και δεν ξέρω και αν θα είναι η συνέχεια. Εγώ ξέρω ότι τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω και ότι σε όλους τους ανθρώπους προκύπτουν και αποδεικνύουμε στο βάθος του χρόνου και στον εαυτό μας αλλά και στους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε εμάς, σε αυτούς τους οποίους αναφέρθηκες, τι αξίζει και πού μπορείς να φτάσεις. Το αστεράκι το δικό σου, ό,τι και αν μου λες εμένα, θα συνεχίζει να λάμπει. Οπότε φώτισε το πρόσωπό σου με το ωραίο χαμόγελο και κοίτα μπροστά. Και μην τα παρατάς ποτέ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε, παρότι με μούδιασες, δεν θα σου κρυφτώ, και με συγκίνησες κιόλας, να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Πιστεύω σε σένα, πιστεύουμε σε σένα και να συνεχίσεις να είσαι πάντοτε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις μεγαλώσει με αρχές. Και να μου φιλήσεις τη μανούλα σου και ας μην την γνωρίζω. Αυτό. Και πες της να μην ακούει τίποτα. Και να μην διαβάζει τίποτα. Τα αφήνεις στην άκρη. Και τόσο ωραία προσωπικότητα, μπράβο σου.